Το κοινωνικό της πρόσωπο έδειξε σήμερα Μεγάλη Τρίτη, ΠΑΕ Άρης, καθώς σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα επισκέφθηκε το Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Απόστολος Φωκάς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Οι κίτρινοι μοίρασαν χαρά και δώρα στα μικρά παιδιά του νοσοκομείου, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να τους δώσουν κουράγιο στη μάχη που δίνουν. Μικροί, αλλά και μεγάλοι, δεν έξυπναν τη χαρά τους από την επίσκεψη των κιτρίνων και δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τους παίκτες. Είμαστε κάτι παραπάνω από ευτυχείς, ειλικρινά, που οι παίκτες του Άρη είχαν αυτήν την ευγενικότατη πρωτοβουλία να έρθουν και να βγουν φωτογραφίες με τα παιδιά και να μοιράσουν δώρα και να χαιρετήσουν για το Πάσχα στο Αναπτυξιακό Κέντρο Απόστολος Φωκάς, που είναι ένα κέντρο για παιδιά τα οποία έχουν ειδικά προβλήματα, ειδικές ανάγκες, κινητικές, νοητικές, επιληψία, μαθησιακά και άλλα προβλήματα. Και είναι ένα κέντρο το οποίο ανήκει στην πρώτη παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου, το οποίο εδράζεται εδώ πέρα στο Ιπποκράτειο. Εμείς ειδικά είμαστε συγκινημένοι, θα έλεγα, όχι απλώς ευτυχισμένοι, γιατί είμαστε Αριανοί πάπο προς πάπο και πραγματικά μας συγκλώνησε και όλα τα παιδιά και οι γονείς βέβαια ανταποκρίθηκαν και ήρθαν και πολλοί συνάδελφοι Αριανοί από όλο το νοσοκομείο που άφησαν ακόμα και χειρουργία για να φωτογραφηθούν με την ομάδα. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το τεράστιο χαμόγελο σήμερα. Πόσα παιδιά φιλοξενούνται εδώ πέρα? Κοιτάξτε, εδώ καθημερινά βλέπουμε, είναι ένα κέντρο ημερήσιας νοσηλείας, το απόγευμα κλείνει στις 4 η ώρα, αλλά καθημερινά βλέπουμε πάνω από 50 παιδιά, τα οποία έρχονται εδώ είτε για πρώιμη διάγνωση είτε για θεραπεία. Έχουμε ένα θεραπευτικό τεμ με φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και γενικά οτιδήποτε χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες αυτών των μικρών ασθενών. Η ΠΑΕ Άρης ενίσχυσε το Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής με τη δωρεά ενός πολυμηχανήματος ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος. Που μάθαμε και μας ζητήθηκε να έρθουμε για να χαρούν τα παιδιά, εννοείται πως ήρθαμε. Εύχομαι να γίνονται περισσότερες τέτοιες κινήσεις και όχι μόνο λόγω γιορτών μέσα στη σεζόν, γιατί είναι πολύ καλό αυτό και για το σύλλογο αλλά και για τα παιδιά εδώ πέρα που βρίσκονται. Την από υγεία θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, καλή ανάσταση και πολλά χαμόγια. Όπως ήταν επόμενο, οι φωτογραφίες των παιδιών με τους κιτρινόμαυρους είχαν την τιμητική τους σε μια πολύ όμορφη και ανθρώπινη κίνηση από την πλευρά της κίτρινης ΠΑΕ.